Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107 και 4 και σήμερα Στέργιος Αναστασιάδης, Νίκος Μοσχοβίτης. Εδώ είμαστε. Και η κομπανία που είναι στο Λονδίνο. Έτσι, έτσι. Είμαστε... Σταύρος Κόλκας, αγάπη Γαβριλίδου. Είμαστε under attack, εντάξει, να ξέρετε. Θα είμαστε σε λίγο, ελπίζουμε, με τις δουλειές των τεχνικών να είμαστε ξανά στον αέρα σαν ΠΑΟΚ 24, γιατί υπάρχει ένα θέμα με το σερβερ, να ξέρετε, δηλαδή, γι' αυτό που υπάρχει ένα ζήτημα με τα κείμενα. Στην πορεία της ημέρας θα ξαναείμαστε στον αέρα κανονικά. Έτσι. Υπάρχει ένα ζήτημα με το σερβερ, φτιάχνεται, γίνεται για να είμαστε καλά μέχρι και το βράδυ που είναι το παιχνίδι. Το ενημερώνω γιατί μπορεί από το πρωί να αναρωτιέστε, έτσι, χωρίς να βλέπετε κείμενα Στέργιο. Έλα ρε φίλε, έλα. Γίνεται μία μάχη, ναι, για να λυθεί το πρόβλημα. Mm-hmm. Ναι. Και πιστεύουμε ότι εντός ολίγου θα είναι, ναι, και πάλι κομπλέ, 24 κομπλέ. Στη διάθεσή σας. Για να υπάρχει πλήρης ενημέρωση. Όπως τι πάντα. Γίνεται. Καλά, μια χαρά. Champions League χθες. Ναι. Εντάξει. Πήρε βαθμούς δυστυχώς για την ΑΕΚ και η Λοκομοτίβ Μόσχας. Ναι, γιατί δηλαδή, εμάς βρήκε ρε φίλε, είχε μηδέν και αυτή, σωστά, ναι. Κέρδισε την Καλατασαράι του Γκάρι Ροντρίγκες, ναι. Και πλέον η αγαπημένη μας ΑΕΚ είναι η μοναδική που είναι στο μηδέν, ναι. Όπως, ναι, είναι η μοναδική που είναι στο μηδέν και στους νέους. Γιατί έκανε ένα θέμα χθες του ΠΑΟΚ 24, ναι, κακή για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ της ΚΑΠΑ 19, ναι, ναι. Και η μοναδική ομάδα που έχει μηδέν είναι η μικρή της ΑΕΚ. Υπάρχει μια ταύτιση, μια σταθερότητα, μια, πώς να το πούμε, ένα κοινό δρόμο. Ποιότητα, ρε φίλε, ναι. Έδειξαν τον δρόμο μικρή και τέτοια. Όπως γίνεται κάθε φορά. Ναι. Έδειξαν τον δρόμο μικρή, ναι. Έτσι δεν γίνεται. Ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα έχουμε να πούμε αρκετά εν ώψη του Chelsea ΠΑΟΚ το βράδυ. Το οποίο, όπως συζητούσαμε έξω από το Στέργιο, υπάρχει μια πιθανότητα, όχι μικρή. Δηλαδή, δεν είναι να πει ότι είναι 1% πιθανότητα. Δηλαδή, να το βλέπουμε αδιάφορα το βράδυ. Βαθμολογικά. Κανένα θα κάτσει να το παιχνίδι αδιάφορα, ξέρει, χωρί τέτοιο, ρε παιδί μου, αλλά άμα η Βίτη κερδίσει. Αν η Βίτη κερδίσει, μπάτε, στο μάτς προηγείται. Σε αυτό το σκάνδαλο της UEFA που το έχει βάλει πιο νωρίς στο παιχνίδι από το Chelsea ΠΑΟΚ, που είναι 8 παρά 5 το μπάτε Βίτη, ναι, και στις 10 το Chelsea ΠΑΟΚ. Αν η Βίτη κερδίσει, σφίξαν τα πράγματα. Οπότε, όχι σφίξαν τα πράγματα, τελειώσαν τα πράγματα. Οπότε τελειώσαν, το παιχνίδι βαθμολογικό κίνητρο δεν θα έχει για τον ΠΑΟΚ. Βαθμολογικό κίνητρο δεν έχει για τη Chelsea. Εμένα όλα τα μηνύματα που έρχονται από Chelsea, φίλε, θετικά μου έρχονται, να ξέρεις. Για πες. Θετικά μου έρχονται τα μηνύματα. Δηλαδή, όταν ξεκινάνε να μιλάνε, εντάξει, και το μυαλό τους είναι στο ότι χάσανε από την Tottenham και στο ότι έχουμε 4 παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες και θέλουμε να ξεκουράσουμε παίχτες και όλα αυτά, θετικά εμένα μου ακούγονται. Θα μου πεις, θα ξεκουράσουμε παίχτες, θα βάλουμε τον Αζάρ και θα βάλουμε τον Πέδρο. Ναι, οκ. Okay. Αλλά και τις δηλώσεις του Ζηρού που είδα χθες, γιατί okay, ο προπονητής είπε τα δικά του που έχουν ενδιαφέρον, αλλά και του παίχτη έχει ενδιαφέρον λογική. Και του Ζηρού οι δηλώσεις ήταν αυτές, ότι χάσαμε αυτό το παιχνίδι και δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα και το μυαλό μας είναι στο επόμενο και το μάτς με τη Φούλαμ είναι ντέρμπι. Έτσι το είπε ο Ζηρού. Παίζουν Κυριακή μεσημέρι αυτή. Ναι, ναι. Οπότε, από ό,τι έχω καταλάβει τώρα, λίγο μέσα στην ομάδα τους, ξέρεις, το σημερινό είναι να φύγει το σημερινό με τον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε τα επόμενα, τα σημαντικά μπροστά μας. Κατάλαβες. Το οποίο τουλάχιστον για μένα μου φαίνεται καλό. Θετικό φαίνεται. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η Τσέλσι δεν θέλει να χάσει. Ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί όταν σαν χάσετε, ναι, θα δημιουργηθεί ζήτημα. Θα υπάρχει μια κρίνια, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ο βαθμός ισοπαλίας που την εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρωτιά στον όμιλο, νομίζω ότι είναι το ζητούμενο για την Τσέλσι. Καταλαβαίνει ο κόσμος πώς το λέω. Εντάξει, δεν θα παίξει για την ισοπαλία η Τσέλσι. Αλλά όπως το είπε πολύ σωστά ο Σάρι, αν πας με το σκεπτικό να παίξει για την ισοπαλία, θα χάσεις. Είπε, μπορεί να χάσεις εύκολα. Mm-hmm. Οπότε η Τσέλσι. Χωρίς πίεση είναι η αλήθεια. Δεν νομίζω οι παίκτες να τα δώσουν και όλα. Ναι. Θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι. Βέβαια, μια ομάδα όπως η Τσέλσι μπορεί να σε διαλύσει ανά πάσα στιγμή. Εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Να σε διαλύσει, όχι να σε συντρίψει. Ναι. Να διαλύσει την άμυνα σου. Αν βάλουμε, ρε παιδί μου, το κινητρόμετρο στο σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι η ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο κίνητρο όσον αφορά τη σημερινή αναμέτρηση. Και αν τα νέα από τη Λευκορωσία είναι καλά. Είναι και θετικά, ναι. Δηλαδή, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το κίνητρο του ΠΑΟΚ. Έχει κερδίσει. Το κίνητρο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Μόνο με νίκη Βίντι τελειώνει το πανηγύρι, έτσι. Με νίκη Βίντι πάει Βίντι στους 9. Και τελειώνει το πανηγύρι. Και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ πάει στους 6. Ακριβώς. Και να χάσει Βίντι από την Τσέλσι τελευταία αγωνιστική και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ πάει στους 9. Οπότε και με χ στην Λευκορωσία παίζεται. Ναι. Παίζεται.
και με Χ παίζεται. Πάνε 4 και οι δύο οι άλλοι. Πες ότι ο ΠΑΟΚ χάνει στο Λονδίνο και μένει στους 3. Κερδίζει την μπάλα τελευταία αγωνιστή και μετά θέλει. Ήττα της Βίντι. Ήττα της Βίντι. Α, ναι, ναι, δεν πάνε. Που δεν ξέρω κατά πόσο η Τσέλσι θα πάει εκεί να κερδίσει. Ναι, σωστά. Δηλαδή εκεί μπορεί να πάει πραγματικά με τα τρίτα. Νομίζω ότι τα παιδιά της. Τώρα στη Λευκορωσία θα είχε κανένα μείον 18 εκείνη την ώρα. Πολύ πιο έτοιμα τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τη Βίντι. Πολύ μεγάλο το κίνητρό του. Κοίταξε, έχει κίνητρο η Πάντρε, φίλε. Έχει κίνητρο. Και η Πάντρε, φίλε, δεν είναι κανένα. Πώς το λένε, δεν είναι κανένα καφενείο στην Ευρώπη. Τόσα χρόνια Champions League παίζει. Εγώ το έλεγα και χθες. Θεωρώ Μπάντι και Βίντι ισοδύναμες. Δεν θα πω αν η μία καλύτερα από την άλλη. Ναι. Η εικόνα που έχουμε από την Μπάντι από κοντά που είδαμε το μάτς στη Λευκορωσία, ένα χάλι μαύρο. Ναι. Καλά, ήταν και το παιχνίδι τώρα εκείνο που ναι, πήγε. Ναι, μπορεί να ήταν και συγκυριακό. Δεν είναι τόσο κακή ομάδα η Μπάντι. Και εγώ, αν έπρεπε να στοιχηματίσω, θα πω τώρα Μπάντι. Δεν είναι τόσο κακή ομάδα η Μπάντα και δεν είναι τόσο καλή η Βίντι όσο νομίζουμε ότι είναι στα δύο μάτια που είδαμε τον ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα πολύ. Όχι, δεν είναι καλή. Καλή είναι. Είναι μια ομάδα. Έχει καλό προπονητή. Πολύ συμπαγή, πολύ συγκροτημένη. Ξέρετε τι θέλει μέσα από το γήπεδο. Έχει ποιότητα. Έχει προπονητική οδηγία, όπως θέλει η πασχετική στέλνη. Ναι, να ξέρει ότι το δουλεύει πολύ γι' αυτό. Να ξέρει. Γιατί σε λίγο καιρό αρχίζει να το δουλεύετε γι' αυτό. Προπονητική οδηγία. Εντάξει, και α χάσει ο φίλο μα ο Μάρκο Νίκολιτ που ξαφνικά έγινε και θέμα στην πόλη. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά δύο φορέ έτσι ο φίλο την έφερε. Δηλαδή ότι είναι Παρτιζάν και λίγο ή πολύ ΠΑΟΚ, okay. Ναι. Το γράψαμε στην αρχή, χαρήκαμε, αλλά φτάνει. Εντάξει, δεν πειράζει. Νομίζω ήδη έχει κερδίσει το σεβασμό, εννοείται τον φίλο της Βίντι και του Europa League ο Νίκολιτς. Mm-hmm. Ας χάσει και ας αποκλειστεί η Βίντι. Mm-hmm. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ναι. Εντάξει, ναι. Αυτά και για τον Μάρκο Νίκολιτς. Τον φίλο. Εντάξει, οκ, okay, έβαλε την πλούτα του ΠΑΟΚ, ναι, εντάξει, φτάνει. Φτάνει όμως. Εντάξει. Εγώ δεν του εύχομαι καλή επιτυχία. Όπως συνάδελφοι πριν το μάτς στη Βουδαπέστη. Καλή επιτυχία. Μάλιστα. Να χάσει 3-0. Ναι, okay. Και να κερδίσω εγώ την Πάτε στην Τούμπα. Να έχω πάρει και ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα στο Λονδίνο και να τελειώσει η ιστορία. Mm-hmm. Και να θυμόμαστε όλη τη Βίντι με πολύ αγάπη για τον προπονητή της και για την ομάδα. Σε νίκη Μπάτε και ήττα ΠΑΟΚ στο Λονδίνο. Τελευταία αγωνιστή ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει την Πάτε και η Βίντι να χάσει από το Τσέλ, σωστά. Mm, σε τελευταίο βαθμό ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα πάνω από τους άλλους δύο. Δεν το είμαστε ξέρω. 100% σίγουροι γι' αυτό. Για ποιο? Γιατί θυμάμαι το συζητούσαμε την προηγούμενη φορά, μετά δεν ήταν από τη Βίντι. Ότι σε τριπλό βαθμό ο ΠΑΟΚ είναι πάνω. Δηλαδή, σε ισοβαθμία σε τελευταία αγωνιστική, 6 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 6 η Μπάτε, 6 η Βίντι, ο ΠΑΟΚ θα πούνε πάνω. Ναι. Είμαστε 100% σίγουροι γι' αυτό. Όχι, τώρα που μιλάμε εγώ δεν είμαι. Είμαι σίγουρος, γι' αυτό το αναφέρω με επιφύλαξη. Ωραία, θα το δούμε όμως. Η ουσία είναι έναν από τα βήματα να μην κερδίσει η Βίντι σήμερα. Ναι, σωστά. Σωστά. Νομίζω πολλοί κόσμοι θα δει το Μπάτε Βίντι. Mm-hmm. Εντάξει, θα το δούμε κι εμείς. Μακάρι τα νέα να είναι από εκεί καλά να πάρουν και οι παίκτες ένα επιπλέον κίνητρο. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, αν τα νέα δεν είναι καλά, δεν χάνεις ρε φίλε το 50% του κινήτρου σου. Αν κερδίσει η Βίντι ναι, και σίγουρα. Εσύ παρατάσεις το Stamford Bridge. Δεν λέω ότι θα εμφανιστούν αυτήν. Αν και εγώ πιστεύω να ξέρω ότι για τους παίχτες αυτά τα παιχνίδια είναι ρε παιδί μου η μεγάλη βιτρίνα. Δεν το συζητάμε. Έτσι, δηλαδή είναι τα παιχνίδια για τα οποία γίνεσαι ποδοσφαιριστής, ρε παιδί μου. Ναι, για να παίζεις τέτοια μεγάλα μάτς. Αν δεν έχεις αυτό κίνητρο. Ναι. Δεν μπορεί ένας αθλητής να παίξει τα κόκκινα. Όσο και να του αρέσει ένα μάτς Chelsea, ΠΑΟΚ ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Ναι. Πρέπει να συνδυάζει και το κίνητρο. Να πάρεις μια νίκη, να πάρεις ένα κύπελο, να πάρεις μια πρόκριση. Mm-hmm. Οπότε καλό θα είναι η Βίντι να μην κερδίσει το μάτς που θα προηγηθεί του ΠΑΟΚ 2 ώρες πριν. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα και συνέχεια θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους μας στο Λονδίνο. Έτσι. Να μας τα πούν καλύτερα από εμάς που βρισκόμαστε εδώ στα Μετόπιστεν. Πώς πέρασαν χθες, τι γίνεται με τα εισιτήρια. Τι γίνεται με την ομάδα, πώς προπονήθηκε, ποιος είναι ο καιρός. Πάντως, πολλές αναφορές, Νίκο, των Βρετανών, ακόμα και της Τσέλσι, της ΠΑΕ Τσέλσι, θα λέγαμε, στα εισιτήρια του αγώνα. Εντάξει, μου έκανε εντύπωση το πόσο έτσι απλά και το ύφος της Τσέλσι στις οδηγίες για το σημερινό παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, να σου διαβάσω κιόλας, έβγαλε μια μικρή ανακοίνωση και λέει η Τσέλσι: εάν δεν έχετε εισιτήριο, μην προσεγγίσετε το γήπεδο. Δεν θα μπείτε μέσα. Stop. Έτσι ακριβώς. Η μετάφραση είναι πιστή, εντάξει. Δηλαδή δεν στρογγύλεψα τις γωνίες. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα μπείτε μέσα, λέει η Τσέλσι.
Δεύτερη εντολή, δεν υπάρχουν εισιτήρια προς πώληση ή διαθέσιμα. Τρίτη οδηγία, μην αγοράσετε εισιτήρια από ανεπίσημες πηγές. Αυτά τα εισιτήρια δεν θα γίνουν δεκτά. Τέταρτη οδηγία, παύλα εντολή, θα υπάρχουν έξτρα έλεγχοι ασφαλείας σε λειτουργία και αυστηρός έλεγχος εισιτηρίων πριν σας επιτραπεί η είσοδος του χώρου του γηπέδου. Εάν έχετε εισιτήριο, σας παρακαλούμε να φτάσετε σε μια καλή ώρα. Ναι, και υπάρχει και. Θα την πούμε μετά το διάλειμμα. Ναι. Υπάρχει και ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους φίλους της ομάδας οι οποίοι είναι στο Λονδίνο και θα βρεθούν στο γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω πόσοι από αυτούς έχουν τα εισιτήρια. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει όλοι να τα έχουν, έτσι. Βεβαίως. Δεν έχει να τα πάρει κάπου από εκεί. Όποιος έχει το εισιτήριο, το έχει στο χέρι του. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ωραία, υπάρχει ενημέρωση, θα την διαβάσουμε λίγο πιο μετά. Και τελειώνει η ανακοίνωση στη Τσέλσι για να διασφαλιστεί η ασφάλεια. Όχι, θα υπάρχει αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ των φιλάθλων, των γηπεδούχων και των φιλοξενούμενων. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως, αυτό που αναφέρουν οι Άγγλοι ότι θα είναι 2.700 χωρίς εισιτήριο, εμένα μου φαίνεται λίγο μπακάλικο. Δηλαδή, πώς προκύπτει, θα είναι πήραν κάποιον τηλέφωνο προφανώς γιατί επικαλούνται πηγές στην Ελλάδα. Οκ. Okay. Πόσο κόσμο θα έχει ο ΠΑΟΚ, είπε ο Έλληνας δημοσιογράφος, 5.000. Ναι. Και κάναν την αφαίρεση ότι σου λέει 5.000, 2.200 είναι τα εισιτήρια, ναι. 2.300, άρα 2.700 χωρίς εισιτήριο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούν να ξέρουν καλά-καλά εμείς και ο ΠΑΟΚ, πόσο μάλλον η Τσέλσι, από αυτούς τους 2.000, 3.000, 4.000. 5. Ναι. 7. Νομίζω πολύ μεγάλο ποσοστό έχει πάρει εδώ και καιρό εισιτήριο, ναι, από γνωστούς στο Λονδίνο, από το ίντερνετ κτλ. Σίγουρα υπάρχει κόσμος χωρίς εισιτήριο τώρα που μιλάμε, ναι, είναι δεδομένο, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός. Ναι. Δηλαδή δεν πήγανε 5.000 φίλοι του ΠΑΟΚ χωρίς εισιτήριο. Ναι. Οι πιο πολλοί, λίγο πολλοί, είχαν κάνει τα κουμάντα τους. Δυστυχώς υπάρχει κόσμος που δεν έχει εισιτήριο. Μακάρι το δαιμόνιο να λειτουργήσει τελευταία στιγμή. Ναι. Αυτοί που αντέχουν η τσέπη τους, νομίζω θα βγάλουν την άκρη έξω από το γήπεδο. Σωστά. Πάντα υπάρχουν οι καλοθελητές που δίνουν τα εισιτήριά τους. Ναι. Απλώς ένα εισιτήριο που κάνει 50 λίρες θα το δώσει ο Λονδρέζος, φίλος της Τσέλσι, θα δώσει 150. Ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά, θα μας τα πούν καλύτερα τα παιδιά μας που είναι στο Λονδίνο από εχθές και θα μείνουν και αύριο μέχρι το μεσημέρι. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Η ώρα είναι 12.30. Για βέλτιστη ποιότητα ζωής και κάλυψη. Εδώ μας επιστρέψαμε. Ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε για πρώτη φορά σήμερα με το Λονδίνο. Θα έχουμε πολλές φορές σήμερα με το Λονδίνο, όχι μόνο εμείς, γενικά ο Λίμπερο. Ναι, εμείς για πρώτη φορά. Ναι. Την πρωτεύουσα του νησιού, αυτή τη συμπαθητική πόλη. Δεν έχω βρεθεί, δεν ξέρω. Δεν έχεις βρεθεί. Δεν έχω βρεθεί και να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει, ότι δεν θα ήθελα, αλλά παιδί μου δεν είναι ότι την έχω και προτεραιότητα ήθελα να πάω ένα ταξίδι να πάω στο Λονδίνο. Καταλαβες. Ναι. Δεν την έχω πολύ ψηλά. Οκ. Okay. Εντάξει. Αν με έβγαζε ο δρόμος, θα πήγαινε, δεν θα έλεγα όχι. Εντάξει, δηλαδή ήμουν μία από τις αιτήσεις. Φοβερή πολύ, φίλε. Φοβερή, ε. Φοβερή. Πάρα πολλά πράγματα να επισκεφτείς. Φοβερή έτσι κουλτούρα. Πολιτισμική πόλη, βλέπεις, ναι, 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 τους πάντες και τα πάντα. Ναι. Πολλές επιλογές σε κλαμπ και τα λοιπά, okay. Δεν ξέρω από εκεί πέρα. Πάνω θέμα, λίγο έχω άλλα πράγματα που με ενδιαφέρουν να πάω από Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Δηλαδή πιο πολύ θα με έψινε εκεί πέρα κάτι Σκωτίες, κάτι Ιρλανδίες, κάτι ναι, τέτοια, κατάλαβες. Α, το Λονδίνο είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, θα το έχουμε στο νου μας, αν ξαναβολέψει. Γενικά ο ΠΑΟΚ περνάει καλά στο Λονδίνο, η αλήθεια, όσες φορές πηγαίνει. Ναι. Δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό και σήμερα. Δύσκολο είναι, δεν λέω. Αλλά εντάξει, γενικά μέχρι τώρα, στις δύο προηγούμενες φορές, μία πρόκριση είχε και μια νίκη. Που ισοδυναμούσε με πρόκριση ουσιαστικά. Και εκείνο το μάτς, ρε φίλε, με την Τότεναμ. Έτσι δεν ήταν πάλι φάση. Θυμάσαι. Ναι, πάνω κάτω έτσι ήταν. Είχε κανένα. Δεν ξέρω αν ήταν τρεις βαθμοί, ξέρω εγώ και τέτοια, αλλά ήταν ήσουν σχεδόν αποκλεισμένος. Κάπως έτσι δεν ήταν η δουλειά. Ναι, ήσουν σε λίγο καλύτερη μοίρα. Ναι. Δηλαδή δεν περίμενες από άλλους, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Είχε κάνει και αλλαγές και ο Ρέντνα. Και μετά πήγε τελευταίο με την Ρούμπιν και ήρθε 1-1 και μια χαρά. Πέρασαν και οι δύο με το 1-1. Λοιπόν, έχουμε την Αγάπη. Γεια σου, Αγάπη Γαβριλίδου. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, γιατί στο Λονδίνο είναι 2 ώρες πίσω, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα σε εσάς. Ωραία. Ναι, ναι. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Έχει ευρωπαϊκό jet lag η συνάδελφος, γιατί όπως μου με ενημέρωσε σηκώθηκε από τις 7.30 Λονδίνου. 9.30 ναι. Δική μας δηλαδή. Σκληρά δηλαδή βγαίνει το μεροκάμα τον Νίκο, ναι, ναι, στην ξενιτιά. Δεν όντως είναι τα πράγματα απλά. Όντως. Ξέρετε, φίλε, τι ηρωνία. Όχι. Α. Ξέρεις ότι πολύ καλό δεν γιατί είμαι φαν. Είναι να πάω για δώρα σε λίγο. Επιθετικά.
Θα τη χαρακτήριζα. Αγάπη, ξέρεις ότι δεν είμαι και πολύ φαν του πρωινού ξυπνήματος και ξέρω ότι είναι να σηκώνεσαι στο εξωτερικό και 7 και 7,5 και 6,5 και 8. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ ξύπνησα χωρίς λόγο σήμερα, ρε φίλε. Αύριο είναι να ξυπνήσω τέτοια ώρα, σήμερα ξύπνησα. Αυτό το θέμα. Είναι ρε αγάπη το τέτοιο, το... Ξέρεις, όλο αυτό το άγχος της ημέρας, η προσμονή του αγώνα, η παρουσία σου σε ένα νέο περιβάλλον. Έχει φοβερό αέρα εδώ πέρα. Δηλαδή το ακούγαμε όλο το βράδυ. Ωραία. Σίγουρα έχει παίξει ρόλο και αυτό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γενικά οι καιρικές συνθήκες εδώ δεν είναι και πολύ ευνοϊκές. Ναι. Είναι η αλήθεια από χθες. Ναι. Για αυτούς εκεί πέρα αυτό τώρα ξέρεις είναι piece of cake. Έτσι. Δηλαδή, okay, σήμερα βρέχει και έχει αέρα. Εντάξει, δεν είναι κάτι το. Μια καθημερινή τους κατάσταση είναι αυτή. Άμα τους δεις, Νίκο, εμείς χθες το απόγευμα που πήγαμε στο γήπεδο, φορέσαμε ό,τι είχαμε ο καθένας, δηλαδή 5 ρούχα το ένα πάνω από το άλλο, και έβλεπες τους Άγγλους να είναι άνετοι. Αλλά όχι άνετοι ότι ήταν ντυμένοι καλά. Ήταν ντυμένοι όπως θα είμαστε εμείς στη Θεσσαλονίκη με 15 βαθμούς. Ναι. Ναι. Ήταν άνετοι, συνηθισμένοι. Δεν έχουν ούτε ομπρέλες ούτε τίποτα. Είναι πολύ συνηθισμένοι. Κουκούλα και βγαίνουν αυτό. Ναι. Καλά, μην νομίζεις. Και χθες εδώ πέρα και εμείς έτσι φύγαμε το πρωί με 15 βαθμούς και το βράδυ μετά είχε μείον 4, ξέρω εγώ τι γινόταν εδώ πέρα, δεν ξέρω. Ναι, και το βράδυ είχε πολύ κρύο. Το εδώ. Ναι. Ωραία. Ωραία. Αγάπη, τι γίνεται με τα, εντάξει, εδώ... με τα εισιτήρια βασικά, γιατί το θέμα νομίζω είναι το νούμερο ένα που καίει πριν μπει η ομάδα στο γήπεδο. Παιδιά, ναι, πραγματικά σήμερα από το έχετε, πρωί. Τι γίνεται εκεί με τα εισιτήρια. Από το πρωί, νομίζω όπου και να μπεις, Facebook, Instagram, Twitter, παντού, βλέπεις κόσμο να φεύγει ακόμα και σήμερα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα από κόσμο που ξεκινάει, χωρίς οι περισσότεροι να έχουν εισιτήρια, γιατί το λένε κιόλας. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό που λένε από τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετηθεί τόσος κόσμος τελευταία στιγμή. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και όχι γιατί δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι όπως και στη Βουδαπέστη που ήσουν εκεί στέργιο και το έζησες κιόλας, και τώρα όλες αυτές τις μέρες και ειδικά από χθες που είμαστε εδώ προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και να βοηθήσει όσο κόσμο γίνεται. Όμως η Chelsea δεν φαίνεται να αλλάζει σε μεγάλο βαθμό στάση. Είναι απίστευτες οι προϋποθέσεις που έχει βάλει για να βρεις ένα εισιτήριο, δηλαδή ζητάει να είσαι μέλος 3 χρόνια πριν. Και τώρα που μιλάμε, αγάπη, έχει σταματήσει η διάθεση των εισιτηρίων. Δηλαδή ενώ το γήπεδο μπορεί να είναι και μισοάδιο. Δεν ξέρω, από χθες, από προχθές δεν πωλούνται εισιτήρια. Δηλαδή το αναφέρει και η Τσέση ότι σταμάτησε την πώληση των εισιτηρίων χωρίς να έχει γεμίσει το γήπεδο. Δηλαδή το sold out δεν είναι sold out. Δεν θα δούμε ένα γεμάτο Stamford Bridge. Απλά η Τσέση σταμάτησε να διαθέτει και να πουλάει εισιτήρια. Χθες που πήγαμε στο γήπεδο για την προπόνηση, είδαμε την ταμπέλα που υπήρχε. Γι' αυτό μας έκανε έκπληξη και εμάς. Γιατί δεν υπήρχε ενημέρωση ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια καθόλου. Και τελικά είναι αυτό που λες. Ναι, σταμάτησαν απλά να διαθέτουν εισιτήρια, επειδή ξέρουν και αυτοί προφανώς και το γράφουν και εδώ. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ρεπορτάζ εδώ στο Λονδίνο που κάνουν λόγο ακόμα και για 2,5 με 3.000 φίλους του ΠΑΟΚ που είναι εδώ και δεν έχουν εισιτήριο. Οπότε και αυτοί γενικά το ψάχνουμε. Δηλαδή και εκεί στο γήπεδο μας ρωτούσαν πολύ πόσος κόσμος αναμένεται, άμα έχουμε εικόνα από το πόσοι έρχονται ακόμα, πόσοι έχουν εισιτήρια, πόσοι δεν έχουν. Γενικά αυτοί ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Δεν θέλουν ο ΠΑΟΚ να έχει τόσο μεγάλη παρουσία μέσα στο γήπεδο. Ξέρουν φυσικά ότι θα υπάρχουν πάρα πολύ διασκορπισμένοι. Δηλαδή και χθες είδαμε το πέταλο που θα είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ και μόνοι τους οι άνθρωποι της Chelsea μας έλεγαν ότι αυτό είναι το ένα σημείο. Σαν να σου λένε ότι είναι και άλλα διασκορπισμένα σημεία μέσα στο γήπεδο, όπου και εκεί θα υπάρχει κόσμος. Τα λέγαμε αγάπη και μαζί, τα λέγαμε και με τον Νίκο τώρα στο διάλειμμα. Θα μπορούσε η Chelsea να δώσει το πάνω διάζωμα από μια κερκίδα ολόκληρος φίλους του ΠΑΟΚ και να μην ανοίξει μύτη και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλώς πήγαν οι Άγγλοι by the book πόσα εισιτήρια δικαιούται ο ΠΑΟΚ βάσει των κανονισμών της UEFA, αυτά τα 2-300, και δεν δείχνουν καμία διάθεση να βοηθήσουν. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι πάνω από 20.000 φίλοι της Chelsea δεν θα είναι σήμερα στο γήπεδο, περισσότεροι, κάπου εκεί τους υπολογίζω. Θα μπορούσε λοιπόν η Chelsea να δώσει ένα κομμάτι κερκίδας ενιαίο που να χωράει 5.000 φίλους του ΠΑΟΚ και να τελειώνει η ιστορία. Δεν το κάνανε, δεν δείχνουν διάθεση αυτό που μας λες να βοηθήσουν την κατάσταση και πραγματικά, εγώ το θα το ξαναπώ να μην μείνει κανένας απ' έξω, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ χωρίς εισιτήριο. Οι 2.700 που λέγανε τα βρετανικά μέσα, το θεωρώ λίγο μπακαλίστικη προσέγγιση, γιατί θεωρώ ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν βρει άκρες με φίλους γνωστούς
στο Λονδίνο που έχουν πάρει εισιτήρια. Έτσι, τελευταία στιγμή, ναι. Ναι, αλλά σίγουρα υπάρχει κόσμος χωρίς εισιτήριο τώρα που μιλάμε. Εντάξει, παιδιά, άμα δείτε χθες στο Wembley πόσος κόσμος ήταν από ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τη Σίντερ, με την Τότεναμ. Επίσης, στα social media είχε πάρα πολλές εικόνες. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Τότεναμ τα εισιτήρια δεν είναι τόσο αυστηρή όσο είναι η Chelsea, οπότε πάρα πολλοί κόσμος ήρθε και πήγε εκεί. Δηλαδή, αν δούμε λίγο εικόνες από χθες, καταλαβαίνουμε ότι είναι εδώ πάρα πάρα πολλοί κόσμος. Μια Τότεναμ που... Αλλά εκεί ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρει εισιτήριο. Ναι, όχι να πας όμως στο εκδοτήριο να πάρει εισιτήριο. Πάλι είχε προϋποθέσεις, αλλά ήταν όχι σε βάθος τριετίας. Είχε προϋποθέσεις από... από τον Αύγουστο και μετά να έχεις πάρει ένα εισιτήριο, ναι, νομίζω κάπως έτσι. Ναι, από τον Αύγουστο, ναι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για εφικτά πράγματα. Όχι να κάθεσαι να ψάχνεις τον άλλον 2 και 3 χρόνια πίσω. Ναι. Είναι νομίζω ότι πιο ακραίο μπορεί να γίνει για να πάρεις ένα εισιτήριο. Εντάξει, το παρακολουθούμε σίγουρα. Γι' αυτό το λόγο το έκανε, για να δώσει τα εισιτήρια που έχει συμφωνήσει. Πόσα είναι, 200 όσα είναι. Αυτά να δοθούν και τέλος. Βέβαια, επειδή αυτό, ο λαός του ΠΑΟΚ είναι μηχανογραφή σε κάτι τέτοιες καταστάσεις, εγώ νομίζω ότι 200 δεν θα είναι, θα είναι περισσότεροι. Okay. Όχι, παιδιά, με τίποτα. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα θα είναι περισσότεροι. Δεν νομίζω ότι θα είναι εκεί το νούμερο. Εντάξει, και τον ΠΑΟΚ γίνονται πάρα πολλές ενέργειες. Δηλαδή, από χθες προσπαθούν να βγάλουν άκρη, μιλάνε με τον κόσμο. Είναι πάρα πολλοί ο κόσμος που απευθύνεται στον ΠΑΟΚ για να ξέρει και πώς θα κινηθεί, γιατί το Λονδίνο δεν είναι Βουδαπέστη, για παράδειγμα, που στέργεσαν εκεί και συναντούσατε κόσμο σε κάθε γειτονιά. Εδώ είναι άλλη κατάσταση, είναι χαοτικό το Λονδίνο, οπότε πολλοί απευθύνονται και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει και μια ενημέρωση πριν από λίγο, υπάρχει και στο paok.gr για το σημείο που θα συγκεντρωθούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και πώς θα μετακινηθούν στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί από ό,τι βλέπαμε και χθες έχει κοντά και μετρό και όλα αυτά, οπότε δεν είναι δύσκολη η πρόσβαση στο γήπεδο, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ενημερώσει ότι καλύτερα από νωρίς να πηγαίνει ο κόσμος για να μην υπάρχει στο παραμικρό θέμα. Νομίζω αυτά μετά του κόσμου. Μέχρι την ημέρα σίγουρα νομίζω θα έχουμε νεότερα, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι, αν πόσος κόσμος θα είναι επιπλέον. Και τι θα γίνει κυρίως από τις 4-5 και μετά, αν θα βρεθεί κάποια λύση, αν θα γίνεται κάτι έξω από το γήπεδο, δεν ξέρω, θα το δούμε πηγαίνοντας και προς τα εκεί, γιατί νομίζω ότι το παράδειγμα εκεί στη Βίτη ήταν χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είναι έτοιμοι να βοηθήσουν και θα είναι εκεί από νωρίς. Απλώς το κακό, μακάρι να μην επιβεβαιωθώ, είναι ότι άλλο οι Βρετανοί και άλλο οι Ούγγροι είναι λίγο πιο... Ναι, σίγουρα. Τυπολάτρες οι Άγγλοι και δύσκολα θα αλλάξουν νόμοι. Μακάρι να αλλάξουν και να μην μείνει ούτε ένας φίλος του ΠΑΟΚ έξω από το Stamford Bridge. Το οποίο, αγάπη, δεν νομίζω να είναι καλύτερο από την Τούμπα, έτσι είναι. Δεν νομίζω να μπορεί να συγκριθεί η Τούμπα με το γήπεδο αυτό, τη Τσέλσι. Εντάξει, μιλάμε για πολύ παλιό γήπεδο. Μην δίνει σημασία. Είναι πολύ παλιό γήπεδο, στέργιο. Παροχημένο, μάλλον, έτσι που το βλέπω. Φίλε μου. Το κάνα κάτι σουλουπώματα. Το κάνα κάτι μερεμέτια, αλλά ναι. Είναι ένα επιβλητικό στάδιο, εντάξει, της Τσέλσι το γήπεδο είναι, μεγάλο γήπεδο είναι, αλλά το έλεγα και θα σε βράδυ στον Νίκο, η αίθουσα τύπου Στέργιο δεν έχει καμία σχέση με τη Τούμπα, να ξέρεις. Τη Τούμπα είναι 2 κλάσεις πάνω και λίγες μπορώ να λέω. Θα δείτε πραγματικά, με το χέρι στην καρδιά. Εκεί ναι, ο ΠΑΟΚ περέχει σίγουρα. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο γήπεδο. Για τη δύναμη του Αμπράμοβιτς, αγάπη, είναι ένα γήπεδο που δεν τιμάει την Τζέλσι. Θα μπορούσε ο φίλος τώρα μας... Τώρα νομίζω είναι η διαδικασία να κάνουν αλλαγές, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο δεν είναι. Δεν ψάχνουν να το ανακαινήσουν, να κάνουν άλλο. Δεν ξέρω θέλουν να κάνουν άλλο, αλλά ακόμα υπάρχει αρκετός δρόμος για την Τζέλσι. Εκεί μιλάνε με... Έχουν και αυτοί κανένα περιβάλλοντα χώρο, μάλλον που. Με τον Δήμαρχο Λονδίνου, τον Περιφερειάρχη Λονδίνου κτλ. Κάνουν ομάδα εργασίας και αυτοί. Τα γνωστά. Δώστε μου ένα λεπτάκι ότι είσαι εκτός. Ένα λεπτάκι. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, είμαστε σε επαφή με την αγάπη Γαβριλίδου, εννοείται. Λες να έχουν και αυτοί οι φίλοι τέτοια σκηνικά. Να μιλάει ο Αμπράμου. Παρακολουθώντας την πορεία των έργων στο γήπεδο της Τότεναμ, πραγματικά εκεί όταν παίρνετε μια απόφαση. Την έχουμε κανονικά, Βοηθάει ο Δήμος, οι πάντες. Ναι.
Εντάξει, ναι. Βοηθάνε να κάνει το γήπεδο. Ναι, οκ. Okay. Έλα, αγάπη. Πάντως, βλέποντας τη φωτογραφία στο σχόλιο της ημέρας της αγάπης, ναι. Αυτό το κομμάτι της κερκίδας πάνω-πάνω. Δώσε το, ρε φίλε, να γίνει παοξίδικο. Που μπορεί να χωράει, ξέρω εγώ, 5-6.000, μπορεί και παραπάνω. Δώσε το μισό. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό έλεγα πριν ότι θα μπορούσε η Τσέλσι λίγο να είναι πιο διαλλακτική και να μην ανοίξει μύτη. Αλλά για τους δικούς τους λόγους. Okay. Αποφάσισαν να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργήσαν. Αγάπη, πες μας λίγο για την προπόνηση. Εντάξει, πάντα δεν προκύπτει κάτι ενδιαφέρον στο τέταρτο που αφήνουν τους εκπροσώπους του τύπου. Αλλά πες μας λίγο τι έγινε μετά, τι δοκιμές περιμένουμε, το κλίμα και όλα αυτά της προπόνησης. Κοίτα, είναι αυτό που λες. Στο τέταρτο αυτό δεν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι. Εντάξει, ήταν καλή η διάθεση. Έδειχναν εκεί πέρα και το χέρι, ειδικά οι πιο νεαροί, Λιμιό, Χιαμπάνη. Ζαμπά, στο ξεκίνημα έβγαζαν κάποιες φωτογραφίες. Εντάξει, είναι λογικό και για αυτούς είναι τεράστια εμπειρία το να παίζουν σε αυτό το γήπεδο. Κατά τα ψέματα. Αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε αυτά που δοκιμάστηκαν κυρίως χθες. Mm-hmm. Το λέγαμε και χθες το βράδυ, Νίκο, mm-hmm. ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές και φαίνεται ότι θα είναι περισσότερες από ό,τι περιμέναμε τις προηγούμενες ημέρες. Λέγαμε για το Χατσερίδη ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσει και χθες. Είχε πάρα πολύ χρόνο στις δοκιμές, οπότε νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο να είναι μαζί με τον Κρέσπο δίδυμο. Βάλει λίγο μια ανωτελία για το Χατσερίδη. Υπάρχει θέμα ότι ο Βαρέλα δεν είναι 100% έτοιμος ή θα προτιμήσει το Χατσερίδη για να επιτηρεί τον Ζηρού που είναι ένα παιδί, εντάξει, με αρκετό έτσι μεγάλο μπόι. Τι προκύπτει από εκεί? Νομίζω ότι είναι μια μίξη και των δύο. Συνδυασμός, ναι. Δηλαδή από τη μία ο Βαρέλα έχει χάσει τις προπονήσεις. Αρκετές, μέχρι και την Τρίτη. Σωστά. Δεν είχε καταφέρει να προπονηθεί χωρίς ενοχλήσεις. Είχε ακόμα ενοχλήσεις. Είχε υποστεί το διάστρεμα, αυτό που λέγαμε, ήταν mm-hmm. ελαφρύ μεν, αλλά τον ταλαιπώρησε. Και από την άλλη είναι και αυτό που λες, ότι αν το σκεφτείς με βάση τα χαρακτηριστικά και το παιχνίδι που περιμένουμε και από τις δύο ομάδες, ίσως να ταιριάζει το Χατσερίδη να ξεκινήσει για να έχει αυτό το ρόλο. Ίσως, έτσι όπως το σκεφτόμαστε τώρα, έτσι. Ναι. Γιατί μέσα στο γήπεδο θα φανούν κάθε πράγματα, προφανώς. Είναι ένα αλλά... είναι είναι και 93. Ένα και 93 είναι ο Ζηρού, ικανός στο ψηλό παιχνίδι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που είπε στην αρχή και αυτό που ρώτησα. Μάλλον είναι γιατί ο Βαρέλα έχει χάσει προπονήσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι αν ήταν στο 100% δεν θα βλέπαμε Χατσερίδη. Αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η δοκιμή, εντάξει. Μπορεί να δούμε το Βαρέλα. Ναι, ακριβώς. Το ξαναλέμε, εντάξει, άλλο η δοκιμή και άλλο τώρα τι σκέφτεται ο Λουτσέσκου τώρα που μιλάμε με τους συνεργάτες του, με κουβέντες με τους παίχτες. Οκ, okay, αυτά αλλάζουν. Αλλά είναι είδηση ότι δοκιμάστηκε χθες ο Χατσερίδης. Για πάμε παρακάτω λίγο. Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον στη μεσαία γραμμή επίσης η δοκιμή που έγινε. Είχε γίνει και προχθές και την Τρίτη, αλλά όχι τόσο μεγάλο βαθμό. Χθες όμως και πάλι. Αυτό που περισσότερο δοκιμάστηκε είναι ένα σχήμα με τρία χαφ mm-hmm. με Βέρμπλουμ, Μαουρίσιο και Σάκο στην ναι. Μεσαία γραμμή. Μένει εκτός ο Πέλκας δηλαδή. Μένει στον πάγκο. Ναι. Επίσης έχει μια λογική. Φορτώνει δηλαδή πάρα πολύ τον άξονα. Αλλά επίσης είναι κάτι που νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί το βράδυ. Ναι. Δηλαδή έχει τύχει και άλλες φορές να δοκιμάζονται πράγματα στη μεσαία γραμμή. Αλλά την τελευταία στιγμή ο Λουτσέσκου να πηγαίνει στη σίγουρη συνταγή που έχει τον Μπέλκα και φυσιολογικά σήμερα θα έχεις με τον Βέρμπλουμ, με τον Κάνιας, ναι, με τον Μαουρίσιο ναι. και αυτόν να έχει χάσει κάποιες προπονήσεις. Αλλά από τη στιγμή που χθες δοκιμάστηκε αρκετά και αυτό το σχήμα, το σημειώνουμε και θα δούμε αν δεν είναι και αυτό που θα ξεκινήσει. Και 30 μπροστά. Και νομίζω ότι από εκεί πέρα είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι ο Ζαμπά, ο Λιμιός και ο Πρίγιοβιτς είναι οι τρεις που έχουν τον πρώτο λόγο. Υπάρχει επίσης και μια δοκιμή με Ελκαντουρί, αλλά και αυτό μου φαίνεται λίγο δύσκολο από την άποψη ότι και ο Ελκαντουρί, βασικά ήταν μια τριάδα. Ο Μαουρίσιο, ο Ελκαντουρί και ο Βαρέλα, πολλές τις μέρες είχαν μικροενοχλήσεις, μικροθέματα, προπονούνταν μεν, αλλά πιο συντηρητικά, με θεραπείες, με όλα αυτά. Mm-hmm. Φαίνεται ότι έχει δοκιμαστεί και ο Ελκαντουρί και χθες, δηλαδή πήρε αρκετό χρόνο. Πάλι όμως νομίζω ότι κρατάμε μια επιφύλαξη, γιατί σωστά. θα φανεί ίσως μέσα από τις συζητήσεις και σήμερα αν θα είναι 100% για να ξεκινήσει. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι που από τη μία και οι δύο προπονητές θα κάνουν μερικές αλλαγές, γιατί και από την Τσέλσι περιμένουμε αλλαγές, αλλά από την άλλη για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περιθώριο
πολλών λαθών, πολλών αλλαγών, ανόψει ότι πρέπει να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα, γιατί αυτό είναι που αυτή τη στιγμή μόνο θέλει ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Οπότε κλείσουμε... νομίζω ότι μέσα στην ημέρα θα συζητηθούν πολλά γι' αυτό. Για να κλείσουμε με κάτι ουσιαστικό, τι δώρο θα μου πάρεις, αγάπη, από το Λονδίνο? Δεν θέλω μαγνητάκι με το μετρό. Έχω πάρα πολλά. Στο λέω από τώρα. Ένα μαγνητάκι, Βασίλης Ελισάβετ. Ένα, ναι, θα μου άρεσε. Ε, καλό. Το άλλο δώρο που σου έχουν παραγγείλει, έτσι και το φέρεις, εντάξει, θα το κρατήσεις εσύ και θα το βάλεις εσύ στο δικό σου σπίτι. Να ξέρεις. Γιατί, Νίκο? Γιατί εμείς είμαστε αντίθετοι. Δεν έχω βρει πουθενά ακόμα, είναι η αλήθεια. Ναι, ναι, εμείς είμαστε αντίθετοι. Δεν έχω βρει ακόμα. Okay. Ελπίζω να μην βρεις. Πρέπει να το βρω. Αν το βρω, θα το φέρω. Ελπίζω. Και άμα βρεις να κάνει 50 λίρες, ξέρω εγώ, για να πεις εντάξει, βέβαια, πανάκριβο ήταν αυτή η βλακεία που σου έχουν παραγγείλει. Εντάξει. Ωραία, βέβαια. Όχι τίποτα, θα ωραία. Πάει και χαμένη. Δηλαδή, άμα τα δώσει τα λεφτά, δεν θα μπει και πουθενά. Αυτό θέλω να σου πω, κατάλαβες. Ευχαριστούμε, αγάπη. Θα μπει κάπου. Θα μπει κάπου. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια με το παρόν. Γεια σου, αγάπη. Γεια σας. Παραγγελία, ρε φίλε, τη Βασίλισσα που είναι μια τσουρίτσα και την πατάς και κάνει έτσι. Και τη βάλω εγώ σπίτι τη Βασίλισσα. Δεν υπάρχει το δώρε. Το μαγνητάκι το βάζει, ρε φίλε, όμως τη Βασίλισσα. Όχι. Βάλε, ρε φίλε, το κόκκινο το λεωφορείο. Βάλε το κόκκινο το λεωφορείο. Βάλε το τηλεφωνικό θάλαμο. Γιατί να βάλει τη Βασίλισσα, δηλαδή. Τώρα που λέμε τη Βασίλισσα. Εντάξει, είναι λίγο μακάβριο ή ξέρω εγώ ανήθικο. Είπε όπω θε, συγγενή μου, ο οποίο ζούσε στο Λονδίνο χρόνια. Όχι στο Λονδίνο, κάπου κοντά εκεί τέλο πάντων. Παρακαλούσε και έλεγε ότι κάποια στιγμή πρέπει να φύγει από το μάτι αυτό το κόσμο. Ναι. Γιατί λέει, θα είναι πενθήμερο, δεν θα δουλεύει κανένας και θα πληρώνονται όλοι. Δηλαδή, ναι. Πένθος για την Βασίλισσα, ναι. Πέντε μέρες, μια εβδομάδα δηλαδή, καμιά δουλειά δεν θα. Ούτε όλα χαριστά, ούτε ναι, υπηρεσία ναι. Κλειστά, αλλά ο μισθός. Θα έρθει ώρα, πού θα πάρει, φίλε. Έχει γίνει 6 χρόνια, χρονών, 6 χρόνια έζησε με αυτό το όνειρο ο συγγενής μου, γύρισε στην Ελλάδα. Οπότε τώρα δεν τον απασχολεί και λέει ας ζήσει άλλα 200 χρόνια. Σωστά. Η Βασίλισσα Αλισάνδρου. Long live the queen, ναι, δεν είναι. Έτσι. Θα πάμε στο διάλειμμα. Πάμε δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε πρώτο Θεός με τον Σταύρο Κόλκα. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, στο Ολύμπερο 107 και 4. Ακούσαμε την αγάπη, μας είπε τα τελευταία νέα για τα εισιτήρια και για την προπόνηση του Δικεφάλου. Στο ταπεινό και απλό Stamford Bridge. Το φτωχικό θα το χαρακτηρίζαμε. Εντάξει, μια ομάδα ανύπαρτη. Νίκο, τη δεκαετία του 80 και του 90 και του 2000 να πέφτει κατηγορίες, να ανεβαίνει ένα ασανσέρ του Λονδίνου η Τσέλσι και βρέθηκε ο Αμπράμοβιτς και γίνανε ανθρώποι. Δυνατή οπαδικά. Αυτή είναι όμως. Δυνατή οπαδικά. Έτσι. Σωστά. Football Factory, φίλε. Αλλά ότι ήταν ασανσέρ δεν μπορεί να το παραβλέψει κανένας. Οπότε δηλαδή θεωρεί σήμερα ότι οτιδήποτε λιγότερο πέρα από τη νίκη του ΠΑΟΚ είναι αποτυχία. Έτσι, αυτό όχι, είναι τρομερά δύσκολο παιχνίδι. Απλώ κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην Τσέλσι. Okay. Γιατί δεν ήταν η Τσέλσι πάντα τόσο δυνατή όσο ορισμένη. Πιστεύω ότι και ο Σταύρος Κόλγας που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης συμφωνεί με αυτή την άποψη. Σταύρε, τι γίνεται ρε φίλε? Έλα ρε Σταύρο, έλα ρε. Για φόβος μας είναι μόνο η ΙΠΕ, γιατί αυτή μας κάνει μας βελτιώνει. Πιστεύεις Σταύρο ότι η νίκη μπορεί να μας αποπροσανατολίσει? Ναι, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Δεν έχει αγγελίσει κάτι από τη νίκη. Θα χαρεί ο Λουτσέσκο αν χάσει και η παίκτης και ο κόσμος, θα είμαστε χαρούμενοι. Πιστεύω θα ρίξω το παιχνίδι και θα αγκαλιάζονται. Ο σκοπός είναι όμως να ξέρουμε γιατί χάσαμε, όπως ο συνάδελφος προπονητής. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το βασικό. Θα ξέρουμε γιατί χάσαμε. Ωραία. Γιατί οι μηχανισμοί, ωραία, σε συνδυασμό με την ψυχολογία του αθλητισμού, εντάξει, πάντα γνωρίζουν, ωραία, απλά το γνωρίζουν ακόμα περισσότερο μετά από κάθε ήττα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Άρα λοιπόν ο στόχος του ΠΑΟΚ σήμερα είναι η ΙΤΑ, γιατί αυτή μας κάνει καλύτερος. Ωραία. Αυτός αυτός ο στόχος είναι εφικτός για τον ΠΑΟΚ να χάσει? Μπορούμε δεν να, ξέρω, δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Δεν έχει συμβεί στο Λονδίνο. Είμαστε ήδη την 92 χρόνια. Ωραία. Αυτή είναι η αλήθεια. Να το κατοστήσουμε. Ναι. Τέλος πάντων, κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι ψωμί μας έχει δώσει ο άνθρωπος αυτή την επόμενη. Δηλαδή πραγματικά μπορούμε να βγάλουμε μισή εκπομπή πατώντας πάνω στις τοποθετήσεις του. Ήταν όμως απογοητευτικός στο μάτι με τον ΠΑΟΚ, εντάξει, στις δηλώσεις του. Ναι, ήταν ξενερωμένος πολύ ήταν, ναι. Ναι, ναι. Δεν είχε τη διάθεση, δεν ξέρω. Πρέπει να φυσάει λίγο εκεί, Σταύρο, όπως καταλαβαίνω. Τι γίνεται? Παιδιά, όταν κατεβαίναμε με τα αεροπλάνο, εντάξει,
το αεροπλάνο πήγαινε δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω την ίδια στιγμή. Εντάξει. Δηλαδή, κάνε το ταυρό σου και ας το θυμώσεις στην άκρη. Μπορείτε. Κάποιοι σκεφτόντουσαν τα παιδιά τους, κάποιοι σκεφτόντουσαν... Τέλος πάντων... ήταν αυτή η εικόνα που βλέπουμε σε κάτι βίντεο που κυκλοφορούν, ξέρεις, που λέει δες το αεροπλάνο πώς κουνιέται και τέτοια, έτσι, κάτι ανάλογο. Που το βλέπεις το αεροπλάνο να πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Φίλε, εγώ δεν πίστευα θα πάμε ευθεία ποτέ. Ότι θα προσγειωθούμε δηλαδή και θα πάμε όπως έπρεπε. Έγινε ένα μικρό θαύμα, προσγειωθήκαμε κανονικά γιατί ήταν τσεκάρι ο πιλότος. Δεν ήταν κάτι τυχαίο. Πάμε να βρούμε ένα δρόμο που δεν έχει 86 ποφόρ. Πού να πάμε, δεν πάμε, πεθάνουμε σε μια γωνία. Εντάξει, δεν μπορεί να φανταστεί τι αέρα είχε όταν προσγειωθήκαμε. Αφού περάσαμε τα σύννεφα ήταν χειρότερα όσοι ξέρουν από πτήσεις. Έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Και μέχρι 10 μέτρα πριν το ακουμπήσουμε. Δεν ήταν δηλαδή ότι σταμάτησε από κάποια φάση και μετά και προσγειωθήκαμε κανονικά. Μόνο πολυεθνιώτης πιλότος θα μπορούσε να το πάει αυτό σωστά. Τέλος πάντων. Σταύρο, ναι. Ακούσαμε την αγάπη νωρίτερα, μας είπε λίγο τις δοκιμές του Λουτσέσκου. Πού είναι η αγάπη, τη χάσαμε πλάκα πλάκα. Απλώς αυτό που μας είπε η αγάπη για τις δοκιμές στα χαφ, θυμήθηκα εσένα που το έλεγες τις προάλλες ότι θα ήθελες να δεις τριάδα με χαφ. Τρία χαφ, ναι, αλλά ήθελα να τον κάνεις μέσα. Ναι. Εάν όντως δούμε Βέρμπλουμ, Σάχοφ, Μαουρίσιο, θέλεις λίγο να μας το εξηγήσεις ποιο μπορεί να είναι το σκεπτικό του Λουτσέσκου. Να βάλει τρεις στα χαφ, τι να κάνει. Ωραία, δηλαδή να έχει έναν aggressive, έναν aggressive, ένα οκτάρο κάτι και ένα οκτώ κλασικό. Δηλαδή, λογικά ο Βέρμπλουμ θα είναι στη μέση. Mm-hmm. Εντάξει, είπα, είναι το σύστημα, κάνε τα θυμώσεις και κάνε τα βρός. Δεν είναι, δηλαδή, να ρίξεις κάτι. Όχι, να πες τα σταυρό. Όχι, είναι το σύστημα, κάνε το σταυρό σου και κάνε το σταυρό σου. Κάνει το σταυρό σου. Και κάνει το σταυρό σου. Και κάνει το σταυρό σου. Δεν έχει άλλο. Ναι. Δεν θα μπορούσε, ναι, δεν θα μπορούσε ο Πέλκας να παίξει το ρόλο του τρίτου κεντρικού χαφ. Μα ρε παιδιά, αυτό που εξηγούμε τόσο καιρό είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το roster του ΠΑΟΚ, το rotation γίνεται, ωραία, για να είμαστε φρέσκοι στο πρωτάθλημα. Άρα το σύνθημα, δηλαδή, το σύνθημα που θα... Κάνιας, ναι. Δες πόσα παιχνίδια έπαιξε σε ρί. Τώρα έπρεπε να κάτσει έξω. Τον Πέλκα τον πεθάναμε, τώρα όποτε βρούμε ευκαιρία τον αγαπάμε τον βάζουμε να ράξει. Εντάξει, στη Λαμία, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο αντίπαλος θα περιμένει και εμείς θα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σε... Πού πας να σου πουλήσει, θα μας πατήσει διόλο φορολογείο. Από εδώ κοιτάμε, όπου είναι και ανάποδα. Πώς το λένε, εκεί που θα πρέπει να δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ χρειάζεται την ταχύτητα και την ένταση που κάνει στο Πέλκα. Ναι. Άρα λοιπόν, σήμερα κάνε το σταυρό σου και κράτα το θυμό σου. Ωραία, για να είσαι φρέσκος στο παιχνίδι με τη Λαμία. Άρα το σύνθημα είναι διπλό με στη Λαμία Παοκλέζη μέχρι το Δονήτο. Εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, εντάξει, πλάκα. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού όλων είναι αυτό το πράγμα. Τι να χαζούμε, λέμε ψέματα. Εννοείται ότι ο Παοκ θέλει να κερδίσει εδώ, αλλά εννοείται ότι άμα πάει και τα δώσει όλα εδώ και σε κάποια φάση πάει στη Λαμία και δεν μπορεί να περάσει στο σπριντ... Ξέρω εγώ, ο Μαουρίτσιο τον Μπλάζιτς, δεν θα έχουμε θέματα. Ναι. Δεν είναι τα πράγματα απλά. Είναι λίγο σύνθετα. Είναι λίγο σύνθετα, ό,τι και να κάνουμε. Η δοκιμή με Χατσερή δίπλα στον Κρέσπο. Δεν σου βαρέλα, δεν μπορεί να παίξει 97 παιχνίδια. Σωστό. Ναι. Δεν μπορεί. Είναι... Και έχει και το διάστημα, αλλά δεν το ρισκάρει, ο Λουτσέσκου και καλά κάνει. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο με φρυδιάζει εμένα. Και από εκεί και πέρα και ο Χατσερίδης,
θα πρέπει να πάρει κάποιες συμμετοχές. Ακούγονται πολλά. Εγώ δεν νομίζω θα φύγει. Ξεκαθαρίζουν δηλαδή. Δεν νομίζω θα φύγει γιατί απλούστατα το συμβόλαιο είναι τεράστιο και ποιος θα το πληρώσει. Ναι. Ο μόνος τρόπος για να φύγει ο Χατζηδήδης είναι να το πληρώσει ο ΠΑΟΚ το συμβόλαιο και να φύγει. Εντάξει, ναι. Αυτό συμβαίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Ωραία. Και κουβέντα επίσημα ότι θα φύγει, θα κάνει θαρά. Δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Θέλω πολλά να σε ρωτήσω και το τότε να... Ίντερ θα το αφήσω για και το Βασιλιά, εντάξει. Θέλω επίσης να σε ρωτήσω πόσες σταματάνε και σου λένε τι γίνεται με την ΑΕΚ και τα λοιπά και την Ελλάδα. Με το χέρι στην καρδιά. Φίλε, είναι έξαλλο εδώ το Λονδίνο. Όταν σας λέω έξαλλο, παιδιά, με σταματάς να δούμε τι πάθατε. Τι κάνετε, να σκοτώνετε τους ανθρώπους. Δεν νιώθεις μια ντροπή εσύ. Ναι, έτσι ακριβώς. Συγγνώμη, παιδιά, λέω, δεν θα επαναληφθεί. Φοβερά πράγματα. Και στο Λονδίνο λοιπόν είναι έξαλλη με αυτά που έγιναν στο... Έξαλλη. Άσε, δεν μπορείς να φανταστείς τώρα, παιδιά. Ό,τι και να λέμε είναι απειροελάχιστο. Δηλαδή δεν είναι... Άμα είναι έξαλλη, Σταύρε, ξέρεις ποια είναι η συμβουλή, ότι μπορούν να κρατήσουν το θυμό τους. Do your cross and... Keep your angry. Keep your angry. Και μπλουζάκι γίνεται. Σταύρο, και μπλουζάκι γίνεται αυτό, ε. Ναι. Do your cross και keep your... Ναι, κανονικά. Όχι fingers crossed, φίλε, αυτά είναι Oxfordis, δεν είμαστε. Δεν είμαστε. What? Just two, yeah? Yeah, yeah. Για να ακούσουμε λίγο τον Σταύρο. Να συνεννοείται με κάποιον χριστιανό εκεί. Ναι, καταχρηστική αγορή. Πώς το μιλάει. Αγορή μια αγορά. Ο οποίος εδώ είναι γνήσιο τέχνο της κουλτούρας του Λονδίνου. Ναι. Το τι λύγει τώρα. Δεν έχει σχέση με την Αγγλία, ούτε... Δεν θα καταλάβεις τώρα. Thank you, bye-bye. Φοβερά πράγματα. Ή πήρα μια κουνιστή βασίλισσα, ρε. Είχε κουνιστή βασίλισσα. Νάτος αυτό. Το έλεγε ο Νίκος πριν, για την κουνιστή βασίλισσα. Την έχουν παραγγείλει στην αγάπη την κουνιστή βασίλισσα και είπα ότι εγώ δεν παίρνω στο σπίτι μου ποτέ αυτό το πράγμα. Και τώρα εσύ δεν φλεμπαίνεις κουνιστή βασίλισσα, είναι δυνατόν. Αυτό που κουνάει το να μην πω τι, το πατάς το κουμπάκι ένα... που κουνιέται έτσι. Ένα κουκλάκι που κουνιέται μόνο του. Ναι. Είχε και το Mr. Bean. Χίλιες φορές Mr. Bean, από τη βασίλισσα. Πόσο Σταύρο, κανένα 50 λίρες, πόσο, η κουνιστή βασίλισσα. Όχι, μαζί με ένα μαζιντάκι 15 η κουνιστή βασίλισσα. Τίποτα, κλεψιά. Άμα... Τζάμπα το πήρες. Άμα ήταν στατική βασίλισσα, το μεταξύ τα κέρματά τους ζυγίζουνε, τώρα έβαλα στη φόρμα και κατέβηκε 4-5 φόρμα. Και ξέρεις τι, μ' αρέσουν πολύ τα νέα τους χαρτονομίσματα, τα οποία δεν τσαλακώνονται, φίλε. Τι δεν τσαλακώνονται, εγώ δεν πήγα, έδωσα, το έδωσα σε ένα δεκάρικο, 10 pounds, ωραία, έδωσα, για να δω, νόμιζα ήταν ψεύτικο, λέω, με έφαγε, ρε, πώς να το. Φίλε, φανταστικό χαρτονόμισμα, ωραία. Δεν τσαλακώνεται, δεν σκίζεται, δεν καίγεται, είναι εντάξει. Τίποτα, ρε, και έγινε διάφανο, στο υδατογράφημα, είναι, πώς το λένε, είναι, το βλέπεις απέναντι. Ωραίο το, ωραίο. Ναι. Σταύρο, έχεις κάποια αίσθηση, δική σου πληροφόρηση για το τι γίνεται με τον κόσμο? Είναι λίγο θέμα ψιλοφλού, δεν ξέρω. Δεν είναι. Εγώ με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας που έτυχε να μιλήσω γιατί μένουμε στο ίδιο ξενοδοχείο, μου είπανε ότι κινδυνεύουν ακόμη και αυτοί που θα εκδηλωθούν σαν οπαδοί του ΠΑΟΚ σε θύρες των Άγγλων. Ότι μπορεί να τους πάρουν και να τους βγάλουν. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ψαρωτικό αυτό, γιατί κακά τα ψέματα και η αστυνομία κάνει τη δουλειά της για αυτά που σου λέει πιστεύεις ένα στα 8. Ωραία. Αλλά ξέρω που το ξέρω το χέρι στάδιο, πού πάμε εμείς. Τι θα κάνεις. Εγώ να πεθάνω σε μια γωνία, πού θα πάτε. Βόλτα στο κέντρο. Βόλτα στο κέντρο. Πάμε να αφήσουμε αυτά. Πάμε. Μου φαίνεται λίγο ψαρωτικό, Σταύρο, γιατί και στην Πρέμερ παρακολουθούν αγώνες μεταξύ τους οι οπαδοί στην ίδια θύρα. Αλλά αυτό το να εκδηλωθούν και να τους πετάξουν έξω μου φαίνεται λίγο ψαρωτικό και εκβιαστικό. Ναι, εκφοβιστικό. Είναι λίγο. Όχι ότι δεν μπορούν να το κάνουν, εντάξει. Είναι λίγο σφιχτή και λίγο αδιάλακτη κοινότητα. Κοίτα, να μην το πω αλλιώς. Η αστυνομία εδώ, ξέρεις, ωραία είναι η μαγιά, η δεξιά αριστερά, αλλά εδώ σου μιλάει και μια security του φραγμού σε αυτή τη φορά που το βράδυ τα βράδυ είναι παντζάρια
Ωραία, και το πιάνεσαι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, χθες ο άπειρος ο Καπράλος πήρε το γυάλινο της μπύρας και έπινε μέσα στο γήπεδο και εμφανίστηκε στους κινητές 6 κλάσματα στο λεπτό που πιάνει. Ναι. Ωραία, και απορούσε κιόλας. Απορούσε. Να φανταστώ, ναι, να φανταστώ ότι δεν έκανε σαματά ο Ηλίας λίγο να... Δεν ανέπνευσε. Μήπως, δεν ξέρω, μήπως έπλυνε και το ποτήρι εκείνη την ώρα. Μισό λεπτό, σαμπουνάδα, ορίστε. Όχι, δεν είναι το ποτήρι, με μπουκάλι μπήκε. Α, μπουκάλι. Έξερος σε κινητάς. Μπουκάλι. Καμιά ρε φίλε, οικοδομής και Άμστελ, τι μπουκάλι μπήκε δηλαδή στο γήπεδο, σε παρακαλώ τώρα. Έτσι, γίνεται. Ωραία. Ναι. Ωραία. Τέλος πάντων, με τις ουσίες τώρα θα πρέπει να δούμε και τι ενδεικά θα παρατάξει η Τσέλσι. Αυτό που περνάω τον δρόμο και δεν ξέρω από πού έρχονται. Ελπίζω να μην μας βγει σε κακό. Να δούμε τι θα παρατάξει η Τσέλσι. Ελπίζουμε να βάλει την ξακουστή K12. Την χρυσή φουρνιά του Ρωμάν. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ελπίζουμε. Για να έχουμε και μία τύχη και ελπίζουμε να και σε νίκη της Μπάτσερ, η οποία από μόνη της θα μας στείλει ουσιαστικά νομίζω στην επόμενη φάση του Europa. Κοίταξε, μία δεκάδα που παίζει πολύ είναι με Καμπαγέρο στο τέρμα, Έμερσον αριστερά, Ζαπακό στα δεξιά, Κέιχιλ και Κρίστενσεν στα στόπερ, Φάμπρεκα σε ξάρι, ναι, μπροστά του Μπάρκλι και Λόφτου Τσίκ, Πέδρο δεξιά, Γούλιαν αριστερά και Ζηρού στην κορυφή. Παίζει πολύ ακριβώς. Αυτή είναι η δεύτερη δεκάδα τους. Ναι. Γι' αυτό μιλήσατε για την K12, Σέργιο. Τι ξεχωριστή. Εντάξει. Τέλος πάντων, σφιχτή είμαστε εμείς. Παρακαλάτε ο Στάσεβιτς και το Ιβόνεν, πώς το λέγανε εκείνο εκεί, το Ινόνεν, ένα πουλί που είχαν μπροστά στην Πάτε, να κάνουν το παιχνίδι της ζωής τους και να είμαστε εμείς συλλοτουρίστες στον αγώνα για το Τσακικάν. Να είναι, πώς το λένε, τουρίστες, και να κάνουν ένα παιχνίδι ελεύθερο χωρίς... Πρώτα αυτοί δεν παίζουν. Ναι, ναι. Δύο ώρες πριν. Θα ξέρουμε τι έκαναν οι δύο ομάδες να ξεκινήσει το μάτι του Στάφο Μπρίτς. Τι έχει πέντε Κινέζους. Τι κάνει. Είναι αυτό που σου λέει Νίκο για το πολιτισμικό Λονδίνο. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις τους πάντες. Ναι. Από όλες τις φιλές. Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε Σταύρο. Να είσαι καλά. Θα πούμε μετά. Καλή συνέχεια. Bye. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Σταύρο Κόλκα που έκανε αγώνα με 58 μποφόρ να μιλήσει. Εντάξει. Σωστά. Έχοντας και την αγωνία να μην μπει σε λάθος δρόμο που οδηγάνε ανάποδα. Εντάξει. Αυτό και τους κόψει κανένας. Μέχρι το συνηθίσει είναι λίγο ένα θέμα νομίζω μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται. Δεν θέλει λίγο... Θέλει φίλε, θέλει. Προσαρμογή. Θέλει όντας πεζός, δηλαδή. Αν θα έπρεπε να οδηγήσω στο Λονδίνο ή στην Κύπρο, ναι, δεν ξέρω πόσο καιρός χρειάζεται για να το συνηθίσεις. Ναι, νομίζω ότι θέλει λίγο παραπάνω. Το πεζός μία μισή μέρα το συνηθίζεις, εντάξει, οκ. Okay. Παραπάνω δεν χρειάζεσαι, πάνω από δύο μέρες, δηλαδή υπάρχει θέμα εκεί. Αν και παραπάνω μετά, εντάξει, είναι και λίγο θέμα, φίλε. Μετά έχει λίγο θέμα το μυαλό σου, δεν είναι... Εκεί τι έγινε, ανέλαβες DJ? Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα σε λίγο. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τα του... Chelsea Pauk από εδώ. Φυσικά εννοείται στην πορεία της ημέρας θα έχετε ενημέρωση σε όλες τις εκπομπές και αργότερα φυσικά στις 10 με την μετάδοση του αγώνα. Και πριν πάμε νωρίτερα, στο διάλειμμα. Ναι, θα αναφερθούμε και στο βόλεϊ λίγο. Μία ήττα, δεν ξέρω. Καθαρή ήττα είναι αυτή. Ναι. Με 3-1 τι γίνεται, παίζουμε ξανά? Παίζουμε αν κερδίσω 3-1, παίζουμε, πάμε ξανά για 4-1 δηλαδή μετά. Ναι. Θα ρωτήσω Ραφαήλ μετά γιατί ήμασταν λίγο πριν σε συνομιλία. Τα έχουν κάνει εκεί πέρα, εντάξει. Ναι, ναι. Μας έχετε μπερδέψει, άντε, ζώα. Ναι. Όχι στο Ραφαήλ, φυσικά, στους υπεύθυνους εκεί των Ομοσπονδιών του Βόλεϊ. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, στην τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟ 24. Τη στιγμή που το ηλεκτρονικό ΠΑΟ 24 συνεχίζει να αντιμετωπίζει θέματα, χωρίς να είναι δική μας ευθύνη. Θα λυθούν όμως που θα πάει μέσα την ημέρα. Είναι ευθύνη της εταιρείας που κουβαλάει τον σερβερ του ΠΑΟ 24. Γίνονται προσπάθειες, υπάρχει διαδικασία. Θα είναι στη διάθεσή σας πολύ σύντομα τη στιγμή που βλέπουμε τα χθεσινά γκολ του Champions League. Μεγάλη τότε να μυστέρια, έτσι. Φίλε, η Ίντερ έπαιξε ένα ποδόσφαιρο ντροπιαστικό. Ναι. Με 15 παίκτες πίσω από την μπάλα. Δηλαδή, πήγε να πάρει αναβίωσε δηλαδή και πάλι το κατενάτσιο, ναι, το θρυλικό, το οποίο είναι εφεύρεση φυσικά των Ιταλών. Αλλά επειδή
όχι όλες, αλλά τις περισσότερες φορές αυτό που τελικά μετράει είναι η ποιότητα. Έφτανε μια ωραία έμπνευση του Σισοκό, του Ντέλε και του Έριξεν. Πολύ ωραίο γκολ. Για να φέρει την Τότεναμ σε θέση ισχύως. Επίσης, Ίντερ, αν παίζει Κατενάτσιο και ο Σισοκό έχει τρέξει με την μπάλα κανένα 15-20 μέτρα και τρία άτομα γύρω-γύρω το κοιτάνε. Εάν δεν έπαιζε Κατενάτσιο, θα γινόταν δηλαδή, ρε παιδιά. Εντάξει, Φιλίδη, χθες κατέστρεψε το ποδόσφαιρο. Θα μας τα πει και ο Βασιλιάς στη συνέχεια. Θα μιλήσει νομίζω και με τον Σταύρο που ήταν στο Γουέμπλεϊ. Εντάξει, αλλά η Τότεναμ τώρα με μια νίκη στην αδιάφορη Μπαρσελόνα, στην Βαρκελόνη, είναι στους 16 του Champions League. Χρειάζεται καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι η Ίντερ με την Αϊτχόβεν στο Μιλάνο, που λογικά νομίζω η Ίντερ θα κερδίσει την Αϊτχόβεν, αδιάφορη. Ήδη στην είπαμε και στην αρχή ότι πήρε νίκη και η Λοκομοτίβ Μόσχας και δυστυχώς η αγαπημένη μας ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που έχει ένα μηδενικό δίπλα στη βαθμολογική συγκομιδή της. Και μηδενικό θα μείνει γιατί δεν νομίζω η Μπενφίκα, που επίσης θα πάει χάλια με 4 βαθμούς, δεν θέλει να τελειώσει με νίκη στο κοινό της τις υποχρεώσεις, οπότε η ΑΕΚ θα τερματίσει στο 0. Εντάξει. Να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Αυτό μας ενδιαφέρει πέρα από την πλάκα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν θέλαμε να το πάρουμε σοβαρά το θέμα Νίκο της ΑΕΚ, θα μπορούσαμε χαλαρά ένα δύο ώρο να φινά. Τι ένα δύο ώρο, φίλε, μια μέρα μπορούσαμε. Εντάξει, να πάμε. Γιατί δεν είδαμε τον συμπαθέστατο υφυπουργό να βγαίνει και να κάνει λόγο τι θα πούμε στα 18χρονα και είναι ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο κτλ. Κτλ. Όχι, δεν είχε να πει κάτι. Εντάξει, εξαφανισμένος. Δεν είχε να πει κάτι. Την περίοδο που ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα και το κλέψανε, ήταν λαλίστατος σε ραδιόφωνα, τοποθετήσεις, ανακοινώσεις. Ναι. Δεν ήξερε τι να κάνει ο υπουργός γιατί ντρόπιασε ο ΠΑΟΚ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τώρα. Προφανώς αυτή η εικόνα δεν ντροπιάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ίσα ίσα και πολύ έτσι καλή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε δεν έχει να πει κάτι. Από συγκεκριμένε ιστοσελίδε το θέμα έχει ήδη ξεκινήσει και ευθύνει και εξαφανίζεται. Ναι. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Καλά, εντάξει, έβλεπα το πρωί το πρωτοσέλιδο της ώρας για σπόρο, είναι πραγματικά επικό. Δεν ξέρω αν έπεισε το μάτι σου. Όχι, όχι. Λοιπόν. Διάβαζα λίγο τέτοιο. Δύο λεπτά για λίγο να πάμε στο Ραφαήλ στη συνέχεια. Λοιπόν, ο τίτλος είναι Ουστρουφιάνη. Ναι, ναι. Δεν αναφέρεται στους παδούς που κάνανε τα επεισόδια. Όχι, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, κρύβουν τα έσχη που έκαναν Ολλανδοί και Πολωνοί νεοναζί, αλλά και ο παδί του Παναθηναϊκού για δύο μέρες, αφού δεν γράφουν και του ΠΑΟΚ πάλι καλά. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε και να κολλήσει και ο ΠΑΟΚ δίπλα στο παδού του Παναθηναϊκού. Αλλά είναι όλα καταγεγραμμένα στις εκθέσεις της UEFA. Τα έσπασαν στον Γκάζι. Τι μας νοιάζει, ρε φίλε, μα τα σπάσουν στον Γκάζι, δηλαδή. Οπότε να ξέρεις, αν τα σπάσουν στον Γκάζι, νομιμοποιείται ο άλλος να πάρει τη Μολότοφ και να θελήσει να κάψει ζωντανούς πέντε Ολλανδούς. Ναι, ναι, δικαιολογείται, ας πούμε, δεν είναι κάτι. Φωτοβολίδης και ναζιστική χαιρετισμή στο ΆΚΑ. Ξεσάλωσαν οι εχθροί της ΑΕΚ και τα τσατσάκια τους. Και ξερνάνε εναντίον της με απίστευτη παραπληροφόρηση για τα επεισόδια στο ΆΚΑ. Απίστευτη προπαγάνδα για να βγάλουν την Ένωση 100% υπεύθυνη για αυτά που συνέβησαν. Μπα, ιδέα σας. Ναι, ναι, εκπληκτικά. Το καλό ξέρεις ποιο είναι, κάπου, δεν τα διαβάσω όλα, εντάξει. Κάπου εκεί στα χαμηλά γράφει. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα με μια μικρή μερίδα μπαχαλάκιδων. Μάλιστα, μάλιστα, σαφώς. Που θα εξαφανιστούν άμεσα από την ΑΕΚ. Χθες προσπάθησα λίγο να διαβάσω. Αυτά. Αρθρογραφία από ΑΕΚ χθες το απόγευμα, δηλαδή ξέρεις λίγο τους opinion leaders τέλος πάντων της ΑΕΚ, και αυτό το οποίο διάβαζα ήταν σε πιο εξευγενισμένο πλαίσιο όπως διάβαζα σε αυτό το πρωτοσέλιδο, δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα, ότι πρέπει να το λύσουμε και όλα αυτά, και κάπου μέσα στις χίλιες λέξεις ξέρω εγώ έγινε και κάτι εκεί, κατάλαβες, που ναι μεν έγινε, αλλά την προηγούμενη μέρα είχαμε προκληθεί, είχαν γίνει επεισόδια κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Χθες διάβαζα ότι οι δημοσιογράφοι σταμάτησαν Champions League για να ανέβουν στο χώρο τέλος πάντων εργασίας τους, στα παιχνίδια δέχονται διπλούς και τριπλούς ελέγχους. Και στο ΆΚΑ μπήκαν φίλοι του Άγιαξ προφανώς ή και του Παναθηναϊκού, κουβαλώντας διάφορα πράγματα. Η Μολότοφ, ας πούμε, προφανώς δεν μπήκε από τους φίλους του Άγιαξ, ναι. Μπήκε παλού, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Μεταξύ των άλλων, και το κλείνουμε εδώ. Να μιλήσουμε και λίγο για το βόλεϊ, να πάρουμε τηλέφωνο τον Ραφαήλ. Ο κύριος που λέγαμε χθες ότι έχει τις άκρες στην UEFA, ναι. Και ανακαλύπτει πότε είναι offside, τι λέει η UEFA, ναι, ναι, για ναι. Σου UEFA, έλα τι γίνεται. Ναι. Ανέβασε ανάρτηση, ναι. Δεν θα σχολιάζω παραπάνω γιατί πραγματικά τώρα χωρίς πλάκα θα κάνω πράξη, το κράτα το θυμό σου. Ναι, ναι. Γιατί αν το κρατήσω. Κράτα και, θα ξεφύγω, κάνε και το σταυρό σου λίγο. Κάνε και λίγο το σταυρό σου. Ναι. Θα κάνω και το σταυρό μου. Εντάξει.
κουβέντα για τα της ΑΕΚ, ναι, ναι. Κουβέντα και τον απασχολεί η ανακοίνωση των φίλων του ΠΑΟΚ, ναι, ναι, ναι. Για την Τούμπα, αν θα παίξει εθνική. Ναι. Ναι. Εντάξει, μιλάμε. Μιλάμε, δεν θέλω, εντάξει, δεν θέλω. Δεν θέλω, άστο. Ωραία. Λοιπόν, χθες. Ραφαήλ. Σε μέρα η οποία ήταν με ελάχιστα παιχνίδια, τέλος πάντων, υπήρχε το παιχνίδι βόλεϊ του ΠΑΟΚ στην Πολωνία με την Όλστιν, εκεί που η ομάδα δεν τα κατάφερε. Έχασε με 3-1 και η ερώτησή μου στον Ραφαήλ Γκαϊτατζή είναι, η εξής. Τι θέλουμε, Ραφαήλ. Μας ακούς? Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι, φίλε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, όλα καλά, όλα καλά. Αν ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι κερδίσει 3-0, παίζει χρυσό σετ ή πέρασε? Με 3-0 ή 3-1 στο δεύτερο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ παίζει χρυσό σετ. Α, και με 3-0. Ναι, ναι. Και με 3-0. Αλήτες. Και με 3-0 και με 3-1. Άρα μάλιστα. Θέλει 3-1 σετ θέλει άρα. Μάλιστα. Άρα πρέπει να πάρει 4 σετ. Πρέπει να πάρει 4 σετ, ακριβώς. Ακριβώς. Με 3-2. Πέρασε ο με 3-2 προκρίνονται οι Πολωνοί. Γιατί δεν περάσει ο άλλος, ρε φίλε, με 3-2? Γιατί θεωρητικά είναι σαν βαθμοί που συγκεντρώνονται στα παιχνίδια. Δηλαδή με 3-0, 3-1, όπως χθες κέρδισε η Όλστιν, πήρε 3 βαθμούς θεωρητικά. Και με 3-2 θα πάνε 2-1. Τι είναι αυτά, Ραφαήλ? Εσύ είσαι νορμάλ, παιδί, ρε φίλε, πες, το θεωρείς φυσιολογικό αυτό το πράγμα? Δεν θεωρείται φυσιολογικό, αλλά αυτό okay, είναι οι κανονισμοί, ναι. Αυτό γίνεται χρονιά. Ή είναι τώρα τα τελευταία χρόνια που γίνεται και απλά επειδή εμείς δεν είχαμε ιδέα από βόλιο, το πήραμε χαμπάρι τώρα. Χρόνια γίνεται. Εδώ πέρσι στους ομίλους του Champions League ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερους βαθμούς, αλλά επειδή είχε λιγότερα σετ έμεινε εκτός. Ναι. Στο βόλιο έχει περίεργους κανονισμούς στο βόλιο, ναι. Ρώμη κυνηγητό δηλαδή, Ραφαήλ, αυτό λες έτσι? Δηλαδή εμέσως πλην σαφώς αυτό λες? Ποιο, Νικό, δεν σ' άκουσα. Πέφτει κυνηγητό στον ΠΑΟΚ, έτσι, αυτό θες να μας πεις? Α, ναι, εννοείται. Εννοείται, παντού, ναι. Έτσι, πες τα, Ραφαήλ, να μην τα λέω εγώ, πες τα. Το είπαμε από χθες που δεν είχε τηλεοπτική μετάδοση στο μάτς, πρώτον. Ναι. Να μην δούμε δηλαδή ναι. Το ΠΑΟΚ, ναι. Να μην δούμε και τη σφαγή προφανώς, έτσι, σωστό, ισχύει, βέβαια. Τώρα κοίταξε, επειδή εικόνα δεν έχουμε, έτσι, και λίγο να το σοβαρέψουμε. Η διακύμανση πώς ήταν, δηλαδή προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ και ήταν μπροστά η Πολωνία και ο ΠΑΟΚ, πώς ακριβώς έγινε? Ναι, επειδή όντως δεν είχαμε εικόνα και όντως από την διακύμανση του σκόρ δεν μπορούμε να βγάλουμε σίγουρα σαφή συμπεράσματα, αλλά είναι ότι και τα, αν εξαιρέσουμε δηλαδή το τελευταίο σετ που πήγε με διαφορά στους Πολωνούς, όλα τα υπόλοιπα κρίθηκαν κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες, πάρα πολύ κοντά δηλαδή οι δύο ομάδες, αλλά ο ΠΑΟΚ πάλι ενώ είχε ένα προβάδισμα στα σετ τα οποία θα μπορούσε να πάρει, το έχασε, τα έδωσε στους Πολωνούς στην ουσία και σε εκείνο το οποίο ήταν πίσω κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να το πάρει εκείνος. Ναι. Νομίζω ότι πλήρωσε τα χαμηλά ποσοστά στην επίθεση και στην υποδοχή ο ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα οποία, αν θέλουμε δηλαδή λίγο μια στατιστική εικόνα να δούμε, αυτά είναι νομίζω που τελικά ζημίωσαν τον ΠΑΟΚ. Αυτό θα σε ρωτούσε, Ραφαήλ, επειδή έχεις καλύτερη εικόνα και μιλάς για τους ανθρώπους της ομάδας του βόλεϊ, τι πλήρωσε ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, αυτό που λες, την υποδοχή, την κακή? Νομίζω ναι, η υποδοχή ήταν σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα για τον ΠΑΟΚ. Στην επίθεση εντάξει δεν πήγαν εντελώς καλά τα πράγματα. Ο Μάρκες δηλαδή είχε 15-41 επιθέσεις, πήρε μεγάλο όγκο επιθέσεων. Ήταν νομίζω και η απουσία του Τζούριτς έπαιξε σημαντικό ρόλο. Όταν δεν πηγαίνεις με τον βασικό σου διαγώνιο, ένα παίχτη έμπειρο, ο οποίος σίγουρα ακόμη και στην κατάσταση αυτή που λέμε ότι είναι, ξέρει να παίρνει επιθέσεις, να περνάει τις μπάλες με διαφορετικό τρόπο. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Έκανε διορθωτικές κινήσεις ο Στάνκου. Πέρασε και τον Χιμένεθ στη θέση του Σαφράνοβιτς για να βελτιώσει τα πράγματα στην επίθεση. Αλλά νομίζω ότι η υποδοχή ήταν μάλλον αυτή η οποία δεν έδωσε μετά και τις λύσεις στην επίθεση. Ραφαήλ, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ δύσκολη πλέον η πρόκριση. Σίγουρα το ότι δυσκολεύει η πρόκριση, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον καλείται να πάρει μια καθαρή νίκη. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι ανέφικτη. Όχι, ανέφικτη δεν είναι, αλλά είναι πολύ σίγουρα στο όριο. Σίγουρα, δηλαδή ναι, ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια. Σίγουρα. Επειδή δεν έχει την πολυτέλεια να πετάξει ένα σετ. Ναι, εντάξει. Ακριβώς. Και επειδή η ομάδα ακόμα δεν έχει φτάσει στα επίπεδα σταθερότητας και ομοιογένειας και αυτοματισμών που θέλει η ίδια η ομάδα. Γι' αυτό λέω, ναι, ότι είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο επαναληπτικό. Γι' αυτό ήταν και καθοριστικό νομίζω το τρίτο σετ εκεί που πήγαν κοντά οι ομάδες και ενώ ήταν 1-1, δηλαδή αν το έπαιρνε εκεί ο ΠΑΟΚ και πήγαινε 1-2 το σκορ, ακόμα και αν το έχανε μετά, νομίζω ότι οι πιθανότητες θα ήταν υπέρ του. Ναι. Τώρα όμως όταν έχασε εκείνο το σετ έπεσε και η ψυχολογία του μετά στο επόμενο και ήταν χαρακτηριστικό ότι έγινε ένα σερί 6-0 δηλαδή στο τέλος του τετάρτου σετ από τους Πολωνούς και το 19-19 φτάσε στο 25-19 και το πήραν το μάτς. Αλλά είναι δύσκολη αλλά όχι ανέφικτη πιστεύω η πρόκριση. Ναι. Έχει γυρίσει η ομάδα, πού βρίσκεται?
Γυρνάει αύριο από την Βαρσοβία για να πάει κατευθείαν και Αθήνα, γιατί έχουμε το Σάββατο το απόγευμα το μάτς του πρωταθλήματος με την Κηφισιά. Στις 5 η ώρα είναι αυτό το μάτς. Είπαμε η Κηφισιά ουραγός στο πρωτάθλημα, αλλά πάντα επικίνδυνη. Έχει αλλάξει και προπονητή. Έχει φύγει μετά από χρόνια ο κύριος Αρσενιάδης από τον Πάκο. Και σίγουρα και η Κηφισιά με τον νέο του προπονητή, τον κύριο Ζαρμά, θέλει να βγάλει αντίδραση. Και θα δούμε το πώς θα κυλήσει το μάτς. Θα έχει αντίπαλο Πάκο και την κούραση, μάλλον ναι. Σίγουρα, εννοείται, γιατί πάλι μπήκε ο Πάκος σε μια σειρά συνεχόμενων αγώνων από την προηγούμενη εβδομάδα. Το καλό τώρα λίγο για τον Πάκο είναι ότι μετά τον επαναληπτικό με την Όλσιν έχει λίγες ημέρες ξεκούρεση, γιατί πέφτει το ρεπό του το Σαββατοκύριακο 8 με 9 Δεκεμβρίου. Αλλά μετά ακολουθούν τα δύο μάτς φωτιά με τον Ολυμπιακό αρχικά 12 Δεκεμβρίου στο Ρέντι για το League Cup που είναι knockout match για τα ημιτελικά. Και μετά από τρεις μέρες το Σάββατο τον υποδέχει τον Ολυμπιακό στο Πάκος Πορζαρίνα για το πρωτάθλημα. Ναι. Κάτι τελευταίο, να περιμένουμε επιστροφή Τζούριτς ή ακόμα έχουμε δρόμο? Εγώ πιστεύω ότι δύσκολα να το δούμε και στο μάτς με την Κηφισιά. Ναι. Δύσκολα να το δούμε. Τι διάστημα ήταν αυτό, ρε Ράφ, δηλαδή? Είναι το ότι είναι το διάστημα. Απλώς ότι είναι ο Τζούριτς στην κατάσταση την οποία ήταν, που ξέραμε δηλαδή από το προηγούμενο 1,5 χρόνο απουσίας. Επομένως σίγουρα όταν πρέπει να μπει δηλαδή πάλι για να μπει 100%, θα πρέπει να είναι σίγουροι όλοι ότι δεν θα δημιουργηθεί κάποιο παραπάνω μάλιστα, πρόβλημα. Μάλιστα. Επομένως πρέπει να προστατευτεί και ο παίκτης. Είναι και τα σημαντικότερα δηλαδή παιχνίδια, τα οποία είναι και ο επαναληπτικός με την Όλσιν, δηλαδή είναι και τα μάτια με τον Ολυμπιακό. Οπότε νομίζω ότι με την Κηφισιά ο ΠΑΟΚ δεν έχει προβλήματα από τα άλλη πέρα και με τον Μάρκεση τον Μπούτο στους διαγώνιους. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Περισσότερα αύριο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον Ραφαήλ Γκατζατζή για την χθεσινή ήττα του ΠΑΟΚ από την Όλσιν. Εμείς σιγά σιγά στέλνουμε στα σιάδια. Θα αποχωρήσουμε. Στις 2. Ακολουθεί ο Βασιλιάς. Ελπίζουμε στις 2, ναι. Υπάρχει και συνέντευξη του Γιουνές. Είναι δηλώσεις του Χαμζά Γιουνές, τις οποίες θα ακούσουμε ζωντανά. Λογικά στις 2 και κάτι, γιατί 2 και 20 δεν ξεκινάνε και πάντα. Μισή, ναι. Θα τις ακούσουμε εδώ και ακολουθεί φυσικά και ο. Οπότε μένει συντονισμένοι στο Λίμπερο και την επόμενη ώρα και τις επόμενες ώρες θα υπάρχει ρεπορτάζ και από Λονδίνο. Και φυσικά το βράδυ κυριαρχεί το Chelsea PAOK. Ο Λίμπερο είναι εκεί και όχι μόνο με έναν εκπρόσωπο και απεσταλμένο. Θα μάθετε τα πάντα πριν, μετά, κατά τη διάρκεια, όσα συμβούν στο Λονδίνο από νωρίς το απόγευμα, για να δούμε τι θα γίνει και με τους ανθρώπους που δεν έχουν εισιτήρια, τους φίλους του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί ο Βασιλιάς μέχρι τις 3.